το κριτικό μπάσκετ θρηνεί για την απώλεια του Νίκου Τούλη, ενός σπουδαίου ανθρώπου που υπηρέτησε επί σειρά ετών το χώρο ως αθλητής, προπονητής και παράγοντας. Έφυγε αδόκητα από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, προδομένος από την καρδιά του λίγες ώρες μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Είναι η μεγαλύτερη απώλεια του κριτικού μπάσκετ. Ήταν χρόνια, είχα τη δημή να τον ξέρω, τον γνώριζα μάλλον από 50 τόσα χρόνια, το 72, που ήταν στο Ηράκλειο. Τον είχα μάλιστα και παίχτη. Ήμουν προπονητής τότε το 73-74, τον είχα παίχτη στο Ηράκλειο, στο εφηβικό, και μετά τον πήρα στη ΓΕΗ και τον προέτρεψα να γίνει προπονητής από το 80 μέχρι το 88 που ήταν στη ΓΕΗ και έκανε τη μεγάλη εκείνη ομάδα της δεκαετίας του 80. Ήρθε η τρίτη στην Ελλάδα η ομάδα και είναι ένα ρεκόρ το οποίο ακόμα μέχρι σήμερα δυστυχώς μετά από 37 χρόνια, 38 χρόνια δεν έχει καταρριφθεί ακόμα. Ο Νίκος Τούλης υπήρξε επιτυχημένος καλαθοσφαιριστής στον Όφη, το Ηράκλειο και τη ΓΕΗ, αλλά και εκ των κορυφαίων κριτικών προπονητών με πολύχρονη και επιτυχημένη θητεία στο σωματείο του Ηρακλείου. Σημαντικότερη στιγμή στην προπονητική του καριέρα η πορεία του με το Ηράκλειο, που το πήρε από τα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣ και το οδήγησε στην Α1 μπάσκετ. Στη συνέχεια υπηρέτησε την ομάδα και ως μάνατζερ, με συνοδοιπόρο πάντα το Μανώλη Παπακαλιάτη, δίπλα στον αείμνηστο μπασκετάνθρωπο Παύλο Βαρζακιά. Υπήρξε βέβαια και προπονητής στην αγαπημένη του ΓΕΗ. Επί Κατσανέβα πέρασε από τον Εργοτέλη, επί Ξημέρι από τον Όφη, ενώ είχε διατελέσει προπονητής και στη Μικτή Κρήτης. Αποχώρησε από την ενεργό δράση αρκετά νωρίς εξαιτίας των καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε προκειμένου να αποφύγει την ένταση των αγώνων. Τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ηρακλείου, καθώς ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας. Το 88 πήγε στο Ηράκλειο και υπό την προεδρία του Μανώλη του Παπακαλιάτη έβγαλε την ομάδα στην Α1 Εθνική, πρώτη ομάδα από την Κρήτη που βγαίνει στην Α1 το 95, και μετά είχε το πρόβλημα της υγείας του μετά, και το οποίο το εμπόδιζε, γιατί αν δεν είχε εκείνο το πρόβλημα θα πήγαινε πολύ ψηλά προπονητής. Μιλάμε έξω από την Κρήτη. Πότε του έκοψα το μπάσκετ από παίκτης, ας πούμε, του λέω κοίταξε, θα αφοσιωθείς καλύτερα στο προπονητή λίγη, εκεί έχεις τα προσόντα και είχε μεθοδικότητα, ήταν οργανωτικός, με προγραμματισμό κλπ. Και έβλεπα, ας πούμε, για αυτά τα προσόντα που είχε και την όρεξη που είχε, την αγάπη που είχε για το μπάσκετ, και θα πήγαινε μπροστά και πραγματικά έγινε. Απέτυσε, δηλαδή έγινε για μένα ο καλύτερος προπονητής που πέρασε από την Κρήτη. Ο Νίκος Τούλης έγραψε σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία του κριτικού μπάσκετ και αφήνει αξιόλογη παρακαταθήκη. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, δοτικός, εκδηλωτικός, χαμογελαστός και υποστηρικτικός. Έχει μια όμορφη οικογένεια για την οποία μιλούσε πάντα με υπερηφάνεια και αγάπη. Το ζούσε το μπάσκετ. Ήταν η ζωή του το μπάσκετ. Δηλαδή χωρίς αυτό δεν μπορούσε. Η ΕΚΑΣΚ πρέπει να κάνει κάτι, ώστε το όνομα Νίκος Τούλης να μείνει στο μπάσκετ, να μείνει, γιατί όσοι φεύγουμε μας ξεχνάνε όλους.